Αυτό είναι το πρωτάθλημα του μπάσκετ γυναικών. Αυτό έλειπε μόνο. Όλα τα άλλα τα είχατε δει. Ένα-ένα τα είχατε δει. Ένα-ένα, δύο-δύο τα είχατε δει. Αυτό έλειπε. Το είδατε και αυτό. Εσείς καθίστε τώρα με τη λάσπη, μην ξεχάσετε να δείτε τις παπαριές του Θωμαίδη που έλα αργήσαμε, μας πήρε ο ύπνος και ώρα ήταν 8.30 και καλά ήταν απευθείας εκπομπή και ήταν γύρω στις 8 και έλα νιστάζω πόπο μας πήρε η ώρα. Αυτά τα ψέματα και η λάσπη θα πέσει επάνω τους. Θα πέσει επάνω τους. Λεφτά δεν βάζουν από ό,τι βλέπετε και το μόνο που εξακολουθούν να κάνουν είναι να λένε αυτές τις παπαριές που λένε. Δεν θέλω να πω πολλά για αυτό το... Καταρχήν να πω κάτι ρε Μάγκες. Αυτό το τηλέφωνο που έχει το απευθείας, έλα απευθείας σύνδεση, μιλάει ξέρω εγώ Μπέος. Αφού ήταν στις 8.30 και εμείς το βλέπαμε στις 1. Το βλέπατε εσείς, εγώ δεν τα βλέπω αυτά. Και καλά θα κάνουν Ολυμπιακοί να μην τα βλέπετε αυτές τις αηδίες που λένε. Άσυγα, αυτά να τα τρώνε τα κουτόχορτα που λένε και τα ψέματα να τα τρώνε οι άλλοι οπαδοί των άλλων ομάδων. Και έλεγε, ας πούμε, έλα απευθεία σύνδεση να επέμβει γιατί κάτι ξέχασε να πει, τον πρόσβαλε κάποιος από το πάνελ και καλά να κάνει η παρέμβαση. Και ήταν 2:30. Και ο άλλος δίσταζε, έλα ρε γαμώ το πω, μας πήρε 2. Τι ψέματα είναι αυτά, τι καλά και ο Ζηλίκια είναι αυτά. Έχετε κι άλλα να πάθετε. Εκτός από αυτά που παθαίνετε και πονάτε, θα έρθουν κι άλλα. Γιατί η λάσπη, πώς θα τα πείτε ρε. Η λάσπη κάποια στιγμή θα φανεί. Ήδη έχει φανεί σε όλους τους Ολυμπιακούς σίγουρα. Και σε πολλούς με μυαλό σκεπτόμενους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Λίγοι είναι αυτοί, δεν πειράζει. Οι άλλοι με το μερτικό που παίρνουν από τα αφεντικά τους, ας κάνουν αυτά που κάνουν, να μπαίνουν μέσα σπάνω τα γήπεδα και να βρίζουν τον Ολυμπιακό. Να ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Αυτός που σας νικάει συνεχώς.